Αυτή είναι η ποιότητα, η ποσότητα των χόρτων. Γύρω στα 50 εκατοστά μας έχει πιάσει όλο το στρέμμα. Και εδώ είναι η διαφορά που κουρέψαμε. Και εδώ φαίνεται να καταστράφει και αυτοί οι δύο υπέροχοι φοίνικες. Μάλλον, από ό,τι μου είπαν και κάποιοι πιο ειδικοί, λόγω της χιονόπτωσης κάηκαν, μολύνθηκαν, δεν ξέρω ακριβώς, εγώ δεν είμαι γεωπόνος, αλλά έχουν ξεραθεί εντελώς χιλιάδες βόλοι κάτω. Βλέπετε, έχει καεί τώρα αυτό, εδώ είναι φρέσκο. Όλη αυτή η κορυφή πάνω είναι κίτρινη όλη. Πότε θα πετάξει αυτό? Και αυτό, και αυτό. Δουλεύουμε με το κορυφαίο μηχάνημα Πρικιστράτων 675, με κουβά και χωρίς κουβά. Το έχουμε διαλύσει εδώ και χρόνια, αλλά είναι αυτό σκυλί με κινητήρα Πρικιστράτων 6,5 ύπους ή 5,5 είναι. Σύριες 190 κυβικά. Αποκλειστικά χλωκοπτικά μηχανήματα για μια ζωή από τη βατώσα στις όρειες. Και εδώ το άλλο καμένο σφήνικας. Θα συσκεφτούμε με τον ιδιοκτήτη. Από ό,τι μας είπε να το αποκεφαλίσουμε. Βλέπετε και οι κορυφές επάνω έχουν ξεραθεί όλα. Δυστυχώς. Και αυτή ήταν η κατάσταση που συναντήσαμε. Ερχόμενος εδώ. Μια πυκνή. Εδώ είναι κουρεμένο τώρα. Και εδώ φαίνεται η διαφορά του όγκου, του χόρτων. Η χιονόπτωση μας έκανε ζημιά, μάλλον η φετινή. Και εδώ είναι οι φοίνικες ξεραμένοι εντελώς. Να πονάει η ψυχή σου. Που εδώ δεν φαίνεται καλά, είναι ο ήλιος κόντρα. Εδώ βλέπετε, λες και είναι ξεραθήκαν εντελώς, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ό,τι πει τα αφεντικό θα το κάνω. Θα τους κόψουμε και είναι και τεράστιος ο όγκος τους. Και εδώ τους βλέπετε. Σήμερα Σαββάτο. Και εδώ φαίνεται εντελώς ξεραμάρα του πρώτου φοίνικα, του γωνιακού. Και βλέπετε εδώ πως έχει γίνει χάλι μαύρο, η αλήθεια είναι. Και εδώ πως έχει καταντήσει ο άλλος ο φοίνικας, ήταν πανέμορφος, έχει πάνω από ένα μέτρο ακτίνα κάτω και οι δύο, και μάλλον πρέπει να είπαν το πείμα, δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα από την πανέμορφη μηχανιώνα μας, εκτελώντας χρέη Κυπουρού. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να έχετε όλοι υγεία. Μια προσφορά της Βατώσας Εσόριες. www.siteskunupieres.gr. Και συνεχίζουμε.